από το μέσα στη συνέχεια έχουμε δίπλα μας τιμή μας και χαρά μας ένα από τα αγαπητά μας παιδιά, τα οποία επίσης αποφύτησαν από εδώ, τον Γιαλαμούδη τον Ραφαήλ. Καλησπέρα αγόρι μου. Ο Γιαλαμούδης επίσης στα νιάτα του πριν από τρία χρόνια, πήγε στον ΠΑΟΚ, εκεί έκανε, τελείωσε, αποφύτησε την K19. K20, με τον Ίβιτς και τον κύριο Γκαρσία, έτσι. Και στη συνέχεια πήγε καβάλα και σήμερα μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος αγωνιζόταν Β' Εθνική στον Εγγενειακό. Είναι το κύπελο το οποίο ανήκει στην ομάδα της K17 που πήρε μέρος στο πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης και είναι η πρωταθλήτρια με μία ήττα. Θα παραλάβει το κύπελο ο Σταύρος ο Πλατσιώτας ως εκπρόσωπος της ομάδος από το νεαρό Φέρερμπι Ραφαήλ Γιαλαμούδη. Να κάνω μια παρένθεση. Αυτοί το πήραν με μία ήττα, εμείς το πήραμε αίτη. Ναι, σωστά, ναι. Την εποχή εκείνη ήταν τα ήττα. Τώρα βγάζουμε. Και πάμε στο επόμενο σκέλος όπου ο νεαρός Βασίλης Πέλκας θα βολεύει στον εκπρόσωπο της K15 αίτητη πρωταθλήτρια στο δωμό Πέλλας. Είναι η ομάδα της Ακαδημίας που πήρε μέρος στο πρωτάθλημα Πέλλας και η οποία εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή από τον Μίτσο το λεγόμενο, γέννημα θρέμα της Ακαδημίας, ψυχούλα, στην καρδιά, ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, Φέρελ που λέμε, του ευχόμαστε τα καλύτερα, παρόλο που ευχόμαστε να δέσει. Διότι αν δεν δέσει, μπορεί να το χάσουμε το παιχνίδι. Και τώρα όταν δέσει, καταλαβαίνεις. Έξτρα διατροφή και καλή καθημερινότητα. Ο Βασίλης ο Πέλκας ξεκίνησε από την Αθλητική Ακαδημία Γεννητσό, τον είχαμε εδώ και τα πρώτα νομίζω, έτσι κάτι τόσο πιο μικρό, τα πέντε τον είχαμε. Πήρε μεταγραφή όταν έφτασε η ώρα του και πήγε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης και από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης μεταπήδησε στη Βέρεια, στην πρώτη ομάδα της Βέρειας, τότε δεν θυμάμαι πόσο παιχνίδι, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή αγωνίζει στην Γάνα Εθνική μετά τη διάλυση και του Ηρακλή και της Βέρειας και είναι στην ομάδα του ΑΣΠΑ ΓΕΝΣΑ. Και οι πληροφορίες λένε, οι δικές μου, δεν ξέρω αν ανηθεύω, εσύ θα μας το πεις, αν θες να μας το πεις, ότι κατηγορίζει προς Αθήνα σε ομάδα που δεν θυγείς. Αν είμαι καλά πληροφορημένος, έχουμε τα καλύτερα, είτε εδώ είτε εκεί. Βασιλή, στο Μίτσο. Ωραία, Μίτσο. Ευχαριστήρια. Τους ευχόμαστε και τους δύο τα καλύτερα. Για δουλειά να προσπαθούμε να ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα. Στον άλλο να ευχόμαστε να τις ανοίξουμε μόνος του, γιατί πλέον ό,τι είτε να κάνουμε εμείς το έχουμε κάνει. Λοιπόν, ευχαριστώ. Η τιμή μας που είστε εδώ, που δεν μας ξεχνάτε. Έτσι, αγόρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Αντώνη, που συμβαίνει τώρα και θα το πούμε προφανώς στην έναρξή μας. Καλό καλοκαίρι.